Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομίαν Σου, νίκαστης ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στα χθεσινά εγγένεια του εκλογικού κέντρου του Χριστόδουλου Τοψίδη στην Αλεξανδρούπολη. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης, αφού πρώτα παρευρέθηκε στα εγγένεια της έκθεσης με τα ελευθέρια φτερά της νίκης που φιλοξενείται στο Επιμελητήριο Εύρου, στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Οδό Κύπρου όπου έγινε ο αγιασμός του εκλογικού του κέντρου. Εύχομαι από την καρδιά μου δύναμη και υγεία στο εγχείρημά σας. Επαγαθώ του λαού μας, επαγαθώ του τόπου μας. Και είναι αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, μέχρι τώρα έχω κάνει αγιασμούς σε εκλογικά κέντρα για υποψηφίους δημάρχους, αλλά εδώ συνειδητοποιώ ότι το γεγονός της περιφέρειας είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο ζώρικο. Και ίσως είχα ένα λογισμό έτσι, καθώς έκανα τον αγιασμό, ότι μέχρι τώρα οι τοπικές κοινωνίες δεν εμπλέκονταν πολύ στο γεγονός της εκλογής της περιφέρειας, ήταν υπόθεση των κομμάτων. Όριζαν τα κόμματα και εμείς ψηφίζαμε τα κόμματα. Νομίζω ότι είναι παρήγορο ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση εμπλέκονται πολύ πιο έντονα και πολύ πιο ζωντανά οι τοπικές κοινωνίες, γίνονται συνθέσεις, γίνονται συνδυασμοί από όλους τους χώρους και αυτό είναι πολύ παρήγορο για το μέλλον του τόπου μας, καθώς και οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι πλέον τα κέντρα και των αποφάσεων και των έργων. Ο κύριος Τοψίδης έδωσε μήνυμα νίκης για τις περιφερειακές εκλογές. Στον αγιασμό έδωσαν το παρόν οι υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, καθώς και υποψήφοι των δημοτικών εκλογών από άλλες παρατάξεις. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης ευχαρίστησε όλους τους υποψηφίους του, εξηγώντας πως χάρισε αυτούς το εγχείρημα το οποίο επιδιώκει γίνεται πράξη.